1989 είναι από τις πράξεις των Αποστόλων το Κάπα Σίγμα Τάφ 26 κεφάλαιο. Κάπα Σίγμα Τάφ κεφάλαιο 26 κεφάλαιο από τη σελίδα 1989. Ο δε Αγρύπας είπε προς τον Παύλο, «Έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού». Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα να απελογεί το. «Μακάριο νομίζω εμ' αυτόν, βασιλεύ Αγρύπα, μέλλον να απολογηθώ ενώπιον σου σήμερον περί πάντων εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων. Μάλιστα, επειδή γνωρίζω πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα, όθεν δέω μέσου να με ακούσεις με τα μακροθυμίας. Την εκ νεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποίαν απ' αρχής έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιερουσαλήμης, εξεύρουσιν πάντες Ιουδαίοι. Επειδή με γνωρίζουσιν εξ αρχής, εάν θέλωσι να μαρτυρήσωσι, ότι κατά την ακριβεστάτην αίρεσιν της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος. Και τώρα παρίσταμαι κρινόμενος δια την ελπίδαν της επαγγελίας της γενωμένης υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποίαν το δωδεκάφυλλον ημών γένος λατρεύων εκτενώς των Θεών νύχτα και ημέραν ελπίζει να καταντήσει. Περί ταύτης ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρύπα υπό των Ιουδαίων, τι απίστευτον κρίνεται σε εσάς ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς. Εγώ μένε στο χάστην κατεμ' αυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντίον εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίον και έπραξα εν Ιερουσαλήμης. Και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς, λαβών την εξουσίαν παρά των αρχιερέων, και ότε εφωνεύοντο έδωκα ψήφων κατά αυτών. Και εν πάσες τε συναγωγές πολλάκις τιμωρών αυτούς εινάγκαζον να βλασφημώσει. Και καθ' υπερβολήν μενόμενος εναντίον αυτών κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Εν τούτης δε, ότε ερχόμενοι στην Δαμασκόν με τεξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθεν, υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο έλαμψε περί εμέ και τους ειδηπορούντας με τεμού. Και ενώ κατεπέσαμεν πάντες εις την γην, εγώ ήκουσα φωνήν, λαλούσα προς εμέ και λέγουσα εις την εβραϊκή διάλεκτον, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρόν σι είσαι να λακτίζεις προς κέντρα». Εγώ δε είπον, «Τι είσαι, Κύριε?» Και εκείνος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις». Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφάνισε, δια σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα, και όσον είδες και περί όσων θέλω φανερωθήσε, εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, για να ανοίξεις οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσιν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, για να λάβω συνάφεση αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγειασμένων δια της εμέ πίστεως. Όθεν, βασιλεύ Αγρύπα, δεν έγινε απειθής εις την ουράνιον οπτασίαν, αλλά εκείρη των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και Ιερουσαλήμης και σπάσαν την γη της εν Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη, να μετανοώσει και να επιστραφώσει εις των Θεών πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες με εν το ιερό επεχείρουν να με φωνεύσωσιν. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, ίσταμε έως της ημέρας ταύτης μαρτυρών, προς μικρόντε και μεγάλων μη λέγον μηδέν, εκ των όσα ελάλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής ότι έμελο να γίνωσιν, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσε εκ των νεκρών, μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με φωνή μεγάλη, «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρω συν σε μανία». Ο δε είπε, «Δε μένομαι, κράτη στεφίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος,
διότι έχει γνώση περί τούτων ο βασιλεύς, περί των οποίων και λαλώ με τα παρησίας. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις. Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλο, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος είπε, ηθελονεύχεστε προς τον Θεόν, ουχι μόνον εσύ, αλλά και πάντες οι σήμερον ακούοντες, εμέ να γίνωση και παρολίγον και πάρα πολύ τι ούτη, ο οποίος κι εγώ είμαι παρεκτός των δεσμών τούτων. Και αφού αυτός είπε ταύτα, εσηκώθη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η βερνίκη και συγκαθήμενοι με ταυτόν, και αναχωρήσαντες ελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, ότι ουδέν άξιον θανάτου ή δεσμών πράττει ο άνθρωπος ούτος. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον, ο άνθρωπος ούτος ιδύνατο να απολυθεί, εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα. Αμήν. Έχει ταξιδέψει 3 αποστολικά ταξίδια ο Παύλος. Από το 37 μέχρι το 60, 23 χρόνια, είναι στην υπηρεσία του Κυρίου και τώρα βρίσκεται δεδεμένος, εχμάλωτος, φυλακισμένος στα Ιεροσόλυμα, όχι γιατί μόνος του πήγε, αλλά γιατί ο Κύριος τον πήγε και έχει αναλάβει τα πάντα. Αλλά ποτέ το Παύλος δεν περπάτησε εν φαντασία. Ούτε ήταν αποτέλεσμα προσευχών η ζωή του. Ούτε ήταν αποτέλεσμα εξήτησης το έργο του. Ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του Χριστού. Γι' αυτό είναι πεπισμένος και βεβαιωμένος ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή του είναι ο Κύριος που το κάνει. Είναι αυτός που χτίζει κακό, αλλά που δημιουργεί ειρήνη. Είναι αυτός που χτίζει το σκότος, αλλά δημιούργησε το φως. Έχει απόλυτη βεβαιότητα. Και η βεβαιότητα δεν έχει προέλθει από σκέψεις, αλλά έχει προέλθει από συγκλονιστικά γεγονότα, γι' αυτό έχει και παρησία. Δεν έχει φόβο. Δεν έχει αγωνία. Έχει παρησία. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού, τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος για να κάνει ό,τι του πει, χωρίς αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση, αλλά με απόλυτη βεβαιότητα της εκλογής του, της αποστολής του, με έργα συγκλονιστικά στη ζωή του, τα οποία έχει παρησία να ομολογεί. Όταν ερχόταν στα Ιεροσόλυμα, του λέγανε μη πας και δια Πνεύματος Αγίου οι αδελφοί. Δηλαδή του αποεκάλυπτε το Πνεύμα το Άγιο τα δεσμά και τις ταλαιπωρίες και οι αδελφοί άκουαν και του λέγανε μη πας. Για το λυπόνταν. Αυτός όμως ήταν πεπισμένος, γιατί ο Κύριος του αποκαλύφθηκε, ήρθε μπροστά του και του λέει, Παύλο, τώρα πρέπει να με ομολογήσεις και ενώπιον της Ιερουσαλήμ, του λαού Ισραήλ και των αρχόντων εκεί. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Κάποτε φοβήθηκε στη ζωή του, στο τέλος, όταν δεν τον άκουσαν και το πλοίο βούλιαζε. Και 14 μέρες δεν άκουγε τη φωνή του Θεού, όλοι είχαν απελπιστεί. Και όλο αυτόν τον καιρό δεν έβγαλε κουβέντα, άχνα. Γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, ότι μόνο ο Θεός είναι αυτός που αποκαλύπτει και εκτελεί. Και μετά από 14 μέρες, όταν πια είχαν απελπιστεί όλοι, έρχεται ο Κύριος μπροστά του.
ή άγγελος Κυρίου, καλύτερα αν θυμάμαι καλά. Και του λέει Παύλο, άγγελος Κυρίου. Δεν παίζει ο Θεός, αδερφοί. Δεν αστείευεται ο Θεός. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να τον πλανήσει ο διάβολος. Μόνος του πλανιέται ο άνθρωπος. Όταν έχει τα μυαλά του πάνω από το κεφάλι του. Αλλά όταν βασιλεύει ο φόβος του Θεού μέσα, ο Θεός τον αφήνει να πλανηθεί. Παύλο, μη φοβάσαι, έτρεμε από το φόβο του. Τι είναι αυτό που έγινε ξαφνικά? Αχ, δεν μ' ακούγανε. Βέβαια πάντοτε στο μυαλό του πιστεύω ότι θα είχε, δεν μ' ακούσανε γιατί ο Θεός το έκανε. Θα μπορούσε να τους φτιάξει ο Θεός να μ' ακούσουνε. Αλλά τι γίνεται τώρα, χανόμαστε. Δεν είχε καταλάβει ότι ο Θεός οδηγούσε το πλοίο 14 μέρες από την Κρήτη να το φτάσει στη Μάλτα. Ήταν ακυβέρνητο το πλοίο, αλλά ο Κύριος το κυβερνούσε. Και όταν ήρθε ο άγγελος του λέει, Παύλο μη φοβάσαι. Γιατί πρέπει τώρα να πας στη Ρώμη, να ομολογήσεις τον Κέσαρα. Και κανένας από αυτούς δεν θα χαθεί. Το πλοίο μόνο θα βουλιάξει. Αλλά πρέπει να πας και στη Μάλτα να κηρύξεις. Πήρε θάρρος. Αλλά δεν φοβάται. Άγγελος μου το είπε. Μου μίλησε πρόσωπο με πρόσωπο. Στόμα με στόμα. Ε, μη φοβόσαστε. Φτάνουμε, τελειώνουμε. Και όπως το είπε ο άγγελος του Κυρίου, όπως το είπε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Τώρα βρίσκεται στον Αγρίπα, ο Φίστος θέλει να τον σκοτώσει. Δεν ξέρω καλά, αλλά οι Ισραηλίτες δεν τον θέλουν καθόλου. Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, τον ελευθέρωνε παντού το Θεός. Τώρα έφτασε όμως η στιγμή να ομολογήσει τον βασιλιά Αγρίπα και στη γυναίκα του και στους άρχοντες όλους και τους στρατηγούς. Έχει παρησία και έχει παρησία γιατί είναι βέβαιος. Αυτό είναι το μήνυμα, αδελφοί, σήμερα. Η βεβαιότης που μόνο ο Θεός βάζει. Με ενέργειες υπερθαύμαστες. Όχι με φαντασίες και σκέψεις και διαλογισμούς επικίνδυνες. Μέσα από τις πανουργίες του διαβόλου. Πήρε λοιπόν θάρρος. Ξέρετε αδερφοί, αν δεν περπατάμε έτσι, οι καταστροφές θα είναι μεγάλες. Εάν δεν χτίσεις, έτσι μου δείξει ο Θεός, το σπίτι σου ακριβώς στο σχέδιο του πολιτικού μηχανικού, ξέρετε τι θα γίνει? Θα γκρεμίσει. Και ο πολιτικός μηχανικός τι κάνει? Φέρνει σχέδια γραμμένα, μελετημένα, και δεν στηρίζεται μόνο στη γνώμη του πολιτικός μηχανικός, φωνάζει και το στατικό, φωνάζει και το μηχανολόγο, φωνάζει και τον ηλεκτρολόγο και σου δίνει έτοιμη την άδεια και λες τώρα μπορώ να οικοδομήσω. Εάν όμως εγώ αποφασίσω να χτίσω ένα σπίτι έτσι πως θα μου έρθει, να πάρω πέτρες, να πάρω τούβλα, να λέω σε αυτό έκανε εκείνο, κάποτε το είχα πει. Του λέω αυτή την κολόνα δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από εδώ, γιατί δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι μου που έκτισα. Τη βγάλουμε αυτή την κολόνα από εδώ πέρα, γιατί εμποδίζει την κουζίνα. Με κοιτάξανε και γελάγανε. Και όταν χτίζαμε αυτό το οίκημα, θυμάμαι ότι μαζευτήκαμε και είπαμε ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε. Τη στατική μελέτη να είναι μεγαλύτερη από ό,τι πρέπει. Το θυμάσαι, Στάθη? Μεγαλύτερη από ό,τι πρέπει. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Ούτε οικονομία κάναμε στη στατική μελέτη και στα στατικά. Και αν αδερφοί, στα χήινα και στα φυσικά, η σοφία του ανθρώπου καθιστά αυτόν προσεκτικών. Και πιο σωστά, ο φόβος του ανθρώπου καθιστά αυτόν προσεκτικόν, πόσο μάλλον στα πνευματικά μας.
όταν οικοδομούμε. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός? Έλα να σου πω ποιος είναι ο φρόνιμος και ποιος είναι ο μωρός. Ο φρόνιμος είναι αυτός που οικοδομεί πάνω στο βράχο και ο μωρός είναι αυτός που οικοδομεί στην άμμο. Και ποιος είναι αυτός που οικοδομεί στο βράχο? Αυτός που οικοδομεί στο Λόγο του Θεού. Και ο μωρός, αυτός που οικοδομεί έξω από το Λόγο του Θεού. Το αποτέλεσμα, γκρέμισμα στο έξω, ευλογία στο μέσα. Επαρησία λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά όπως θα δούμε. Λέει, εσύ με ξέρεις Αγρίπα, ότι ήμουν διώκτης και μάλιστα απεινής διώκτης, ώστε πολλές φορές τιμωρών τους χριστιανούς τους ανάγκαζαν να βλασφημούνε το όνομα του Χριστού και καθ' υπερβολήν μενόμενος τους κατεδίωκα έως έξω της πόλης. Αλλά ξαφνικά ήρθε ο Χριστός και τα άλλαξε όλα. Αλληλούια. Ενώ είχα πάρει και επιτροπή να πάμε στη Δαμασκό να μαζέψουμε τους χριστιανούς, να τους τιμωρήσουμε, μέσα στο μεσημέρι, φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου και φωνή του Χριστού ακούστηκε. Ενώ πέσαμε όλοι κάτω, μόνο εγώ την άκουσα. Οι άλλοι άκουσαν θόρυβο, εγώ άκουσα τα λόγια του Χριστού. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Και γιατί κάνει αυτή την ενέργεια ο Χριστός? Γιατί έχει ένα μεγάλο έργο για αυτόν. Και πρέπει να τον βεβαιώσει με ενέργειες θαυμαστές, όχι με πονηριές και ανοησίες. Και εγώ λέω, ποιος είσαι εσύ τον οποίον διώκω? Και ακούω τη φωνή, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Και σκληρών είναι να κλωτσάς καρφιά με τα πόδια σου τα γυμνά. Και το κριτήριο του Κυρίου που διάλεξε τον Παύλο, χωρίς σκέψη, τι πρέπει να κάνω τώρα Κύριε? Αλληλούια. Ούτε αντίρρηση, ούτε ποιος είναι, δεν είναι, γιατί είναι. Εδώ είναι τώρα φως φανάρι τα πράγματα. Υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα του Κυρίου. Πες μου Κύριε τι πρέπει να κάνω. Και εγώ θα έλεγα ανθρωπίνως, εσένα θέλει Παύλο ο Θεός. Εσένα θέλει. Γι' αυτό σε διάλεξε. Γιατί ευθύς εξ αρχής είπες άμεσα, τι πρέπει να κάνω τώρα Κύριε? Τυφλός, του λέει, πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Χειραγωγούμενος έφτασε, τρεις μέρες νίστεψε και τρεις νύχτες, τυφλός, αλλά ο Κύριος του μίλαγε. Παύλο, θα έρθει κάποιος που ονομάζεται Ανανίας. Δεν το ξέρεις εσύ, αλλά εγώ το ξέρω. Να προσευχηθεί επάνω σου, να αναβλέψεις, να αναγεννηθείς και να βαπτιστείς με Πνεύμα Άγιο. Και χτυπάει η πόρτα και μπαίνει κάποιος. Σαούλ αδελφέ μου, Ανανίας είμαι. Καλώς τον και σε περίμενα, Κύριε Θεέ μου. Αυτές οι ενέργειες του Θεού, αδερφοί. Μου το είχε πει ο Κύριος ότι θα έρθει σαν Ανανία. Και εμένα μου είπε ο Κύριος να έρθω. Και ότι με περιμένεις. Τι ωραία, αδερφοί, τι ωραία. Και εμένα μου είπε ότι πήγαινε εκεί ο Παύλος, ο Σαούλ, και του είπα, τι λες Κύριε, αυτός είναι διώχτης. Βρε σταμάτα, μου είπε, πήγαινε εκεί. Εγώ τον επισκέφθηκα, τον άλλαξα, του μίλησα για σένα, σε περιμένει να προσευχηθείς για αυτόν
Και εγώ θα ενεργήσω με θαυμαστό τρόπο να αναβλέψει, να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση και να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Όλα έτοιμα. Αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι τέτοιες ενέργειες ο Θεός και ακόμη μεγαλύτερες θα κάνει τις έσχατες ημέρες. Γιατί εκείνες οι μέρες ήταν πολύ σοβαρές για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να εξαπλωθεί σε όλη την οικουμένη. Ήταν η πρώιμος βροχή να πιάσει το στάρι. Γιατί είχε εξέλθει ο Σπύρον να σπείρει των σπόρων αυτού. Τώρα όμως είναι ακόμη πιο σοβαρές οι μέρες. Και τώρα πρέπει να πέσει η όψιμος βροχή. Να δέσει ο καρπός. Να πολλαπλασιαστεί για να έρθει ο θεριστής. Και ο Θεός σήμερα τι θέλει, αδελφοί, με τα βεβαιότητα σας το λέω, να μας προσγειώσει, να μην φανταζόμαστε, αλλά να πιστεύουμε και να περιμένουμε. Αλλά όχι έτσι απλά, εξητώντας να μας χαρίσει ο Θεός αυτά τα ωραία κριτήρια. Ακούω το λόγο του, δεν έχω αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση. Λέω αμήν Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Με πολύ ταπείνωση και συγχωρέστε με γι' αυτό. Αυτό σας λέω ότι είναι μήνυμα από τον ίδιο το Θεό. Είναι ο καιρός να πλησιάσουμε το Θεό, να ζητήσουμε όχι τίποτα άλλο παρά να μας κάνει αξιόπιστους δούλους Του. Τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι στα χέρια του Κυρίου. Εκείνο το οποίο είναι στα χέρια τα δικά μας είναι η διόρθωσή μας, η ταπείνωσή μας και να μεταμορφωνόμαστε κάθε μέρα δια του Πνεύματος του Αγίου για να μοιάζουμε όλο και περισσότερο κάθε μέρα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμισε αρπαγή το να είσαι με το Θεό, γι' αυτό εκένωσε τον εαυτό του πρώτον από τη δόξα και δεύτερον έλαβε δούλου μορφή. Αυτό θέλει ο Θεός. Να βγάλουμε την ψεύτικη δόξα από πάνω μας, όποια και να είναι. Είτε γήινη, είτε φυσική, είτε επαγγελματική, είτε πνευματική. Να βγάλουμε, γκρεμίσουμε από πάνω μας την οποιαδήποτε άποψη δόξας νομίζουμε ότι έχουμε. Να καταδικάσουμε τα σχέδια τα δικά μας. Πώς? Λαμβάνοντες δούλου μορφή. Τώρα ο Παύλος είναι έτοιμος. Κάνει τα δικά του. Αλλά πριν κάνει τα δικά, όταν αρχίζει να κάνει τα δικά του, να φοβόμαστε τα δικά μας, αδερφοί. Του λέει ο Κύριος, έλα εδώ, πήγαινε στην Αραβία. Αμήν. Δεν είμαι στην Αραβία, τι δουλειά έχω εγώ? Αμήν. Πηγαίνει, γιατί εκεί θα σε διδάξω το Ευαγγέλιο μου. Και έχει παρησία. Το Ευαγγέλιο το οποίο έχει σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο. Ο Κύριος μου το δίδαξε. Ακόμη και την κοινωνία μου φανέρωσε τι έκανε όταν ήταν με τους μαθητάς του, και αυτό κηρύττω και εγώ τώρα. Και αφού έμεινε 3 χρόνια του λέει τώρα γυρνά πίσω. Και πάει στα Ιεροσόλυμα και αρχίζει να κηρύττει. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, Παύλο σήκω και φύγε.
Λέει, τι λες Κύριε? Έχει ακόμη τα δικά του. Έχουμε τα δικά μας. Τι λες Κύριε, εδώ με ξέρουν όλοι. Θα μιλήσω εγώ για τον Χριστό, όλοι θα πιστέψουνε. Παύλο, θα σε σκοτώσουνε. Με το ζόρι τον γλίτωσαν οι μαθητές και τον έδιωξαν στην Ταρσό. Και εκεί πάλι να περιμένει. Τι να περιμένει? Το έργο του Κυρίου να εξελιχθεί στη ζωή του. Και τι κάνει 4 χρόνια στην Ταρσό? Προσεύχεται. Μελετάει το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος όλο και περισσότερο το αποκαλύπτει. Μέχρι που ήρθε η ώρα και εμφανίστηκε μπροστά του ο Βαρνάβας και του λέει, Παύλο, ήρθα να σε πάρω. Ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ δίπλα στην Αντιόχεια έχει να ανοίξει ένα πολύ ωραίο έργο ο Κύριος. Έλα, το έχει έτοιμο ο Κύριος. Και ο Παύλος δεν δίστασε τώρα. Το είχε έτοιμο, το είχε έτοιμο ο Κύριος. Σε περιμένει, σε περιμένουνε. Χωρίς δισταγμό πήγε. Και για ένα ολόκληρο χρόνο υπηρετούσαν προφήτες και δάσκαλοι με νηστείες και προσευχές στον Κύριο, ώσπου ένα καινούριο θαύμα θα αλλάξει τη ζωή του. Μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε ο καιρός. Χωρίσατε σε μένα τώρα τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που εγώ έχω ετοιμάσει για αυτούς. Τώρα πια ξέρει και περπατάει. Είναι 44 χρονών, 45 περίπου. Και ξεκίνησε το πρώτο αποστολικό του έργο. Όπου πήγαινε, ο Θεός συμμαρτυρούσε με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Ό,τι γινόταν στη ζωή του, είχε μάθει τώρα. Γινότανε με απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Δούλος με ορισμένα καλά κριτήρια. Ακούω το Λόγο του Θεού για να τον εκτελέσω χωρίς αντίρρηση και χωρίς καθυστέρηση, αλλά με απόλυτη βεβαιότητα, γνωρίζοντας τις μεθοδίες του διαβόλου. Με απόλυτη βεβαιότητα. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Τον έκανε επώνυμο σε όλες τις δυνάμεις. Όταν πήγαν οι εξορκιστές να εξορκίσουν η γη του Σκευά έναν δαιμονιζόμενο, λέει, σε επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού που κηρύττει ο Παύλος. Και τι τους είπε ο δαίμονας? Το Χριστό το ξέρω και τον Παύλο το ξέρω. Εσάς δεν σας ξέρω. Γιατί εσείς ήρθατε με τη δική σας γνώμη, νομίζοντας ότι θα χρησιμοποιήσετε το όνομα του Χριστού και το όνομα του Παύλου για να με διώξετε. Και τους πλάκωσε στο ξύλο. Τους κατέσχυνε. Αλλά ο διάβολος ομολόγησε, τον Ιησού Χριστόν τον ξέρω και το δούλο του τον ξέρω, τον Παύλο. Τον κατέστησε επώνυμο, όχι μεταξύ των ανθρώπων. Μεταξύ των ανθρώπων ήταν ως περικάθαρμα. Τον λιθοβολούσαν, τον ονίδιζαν. Αλλά τον κατέστησε επώνυμο σε όλες τις πνευματικές, ουράνιες, επίγειες και καταχθονίες δυνάμεις. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν σκέφτηκε παρά μόνο σοφρονών, με φόβο Θεού και με απόλυτη βεβαιότητα. Γι' αυτό ποτέ δεν έχασε μάχη, γιατί ποτέ δεν απογοητεύσε τον Κύριό του.
και δεν απογοητεύθηκε και ο ίδιος και δεν απογοήτευσε και τους ανθρώπους. Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, για μας είναι αυτός ο καιρός. Με ιδιαίτερη παράκληση, με πολλή αγάπη, είναι ο καιρός της μεταμόρφωσής μας και της υπομονής μας. Δεν είναι ο καιρός των φαντασιώσεων. Είναι ο καιρός της ταπείνωσης. Να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά και να μας φτιάξει ο Θεός. Τέτοιους δούλους και δούλες, χωρίς αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση, να λέμε στον Κύριο, ιδού εγώ γέννητο κατά το θέλημά σου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Φίστος του λέει, σε τρελό που λες τέτοια πράγματα, τρελός είσαι. Είσαι πολύ μορφωμένος, πολύ μόρφωση, κατάτησε τρέλα για σένα. Αυτός όμως την πολύ μόρφωση είχε πει, σκύβαλα είναι. Εγώ δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά Ιησούν Χριστόν και τούτο είναι σταυρωμένο. Δεν χρειάζομαι λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας. Χρειάζομαι απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Γιατί θέλω το έργο μου να μην γίνεται με τη σοφία των ανθρώπων, αλλά θέλω το έργο μου να γίνεται με τη δύναμη του Θεού. Αλληλούια. Και ο Αγρίπας κατάλαβε και του είπε, λίγο ακόμη και θα με κάνεις χριστιανό. Ήταν δεμένος, αλλά μπορεί και να γίνει στο τέλος, δεν ξέρουμε. Αλλά ο Κύριος δοξάστηκε, γιατί φεύγοντας ο Αγρίπας είπε, ήταν ελεύθερος. Θα μπορούσαμε να τον αφήσουμε, αλλά είχε επικαλεστεί το όνομα του Κέσαρα και πρέπει να τον στείλουμε και στη Ρώμη. Γιατί? Γιατί του είπε ο Χριστός, μετά θα πας στη Ρώμη, Παύλο. Όταν λοιπόν τον έστειλαν στη Ρώμη, τι έκανε ο Παύλος? Δόξα Κύριε, με στέλνει στη Ρώμη τώρα. Και εκεί στη Ρώμη ο Θεός ήταν μαζί του. Στο σπίτι του Κέσαρα πήκε, φυλακισμένος, σε ιδιωτική οικία. Όλοι έρχονταν και ακούγονταν το Λόγο του Θεού. Δημιουργήθηκε μια ευλογημένη εκκλησία στη Ρώμη. Αγαπημένα μου αδέρφια, τα χαρακτηριστικά της ευλογίας είναι, μελετάω το Λόγο του Θεού για να τον εκτελέσω χωρίς αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση. Ο κίνδυνος είναι, φαντάζομαι και κάνω πράγματα που θα με οδηγήσουν στην καταστροφή. Ο Χριστός όμως δεν μας στέλνει στην καταστροφή. Ο Χριστός μας στέλνει στην ευλογία. Και πώς θα μας στείλει? Με την απόλυτη βεβαιότητά Του. Με σημεία, με τεράστια, με μεγαλεία, με αποκαλύψεις, με φανερώσεις, αλλά ενέργειες δυνάμεων. Αμήν. Να ψάλλω.